την 5η 29 Ιουνίου στο επεισόδιο της σειράς Facebook για ηλίθους παρόχους ίντερνετ μια τηλεπολίτρια άρχισε να κοροϊδεύει ένα από τους θεατές μας. Ο λόγος ήταν πως ο συγκεκριμένος θεατής είχε ήδη χιλιάρα σύνδεση και εκείνη ήθελε να του πουλήσει καρτοστάρα. Του είπε χαρακτηριστικά «Καλά, χιλιάρα, διαστημόπλιο έχετε και θέλετε τόσο» και άρχισε να γελάει μόνη της. Όπως καταλαβαίνετε ήταν super effective. Έτσι γίνονται οι πωλήσει. Βέβαια. Τώρα σε εκείνο το βίντεο, ένα θεατή με ψευδόνυμο NoName4080 έγραψε το εξή σχόλιο. Εδώ που τα λέμε, σύνδεση άνω των 50 με 100 Mbps για ένα άτομο είναι άχρηστη. Του ζητήσαμε να αναλύσει τη λογική του, για να δούμε αν μπορούμε να την αντικρούσουμε. Εκείνο αναφέρει, κατά λέξη, τι δεν μπορεί να κάνει με 50. Ό,τι θε να κατεβάσει, σχετικά σφαίρα έρχεται. Πώς η Πιστεύω, η οικονομική λύση των 50 Mbps είναι η καλύτερη για τον περισσότερο κόσμο. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης, ο παρουσιαστής που ό,τι ταχύτητα σύνδεση και αν έχει, βλέπετε στα μούτρα του, ίσως αποφάσει να κόψεις εντελώς το ίντερνετ και να επιστρέψεις στις σπηλιές, για πάνω ενδεχόμενο. Με αφορμή το σχόλιο του No Name 4080, αξίζει να κάνουμε μια συζήτηση για το πόσο γρήγορο ίντερνετ χρειαζόμαστε πραγματικά. Ποιε είναι οι ανάγκε του μέσου χρήστη. Ποιε χρήσει απαιτούν ταχύτερη σύνδεση. Και γιατί ο ισχυρισμό πω κανεί δεν χρειάζεται πάνω από 50 άρα, είναι για ηλίθιους! Αυτό το βίντεο είναι μια χορηγία του παρόχου ίντερνετ Ιναλάν. Αν ζούσα στην Ελλάδα, το πρώτο που θα τσέκαρα για ίντερνετ είναι αν η διεύθυνσή μου βρίσκεται στις περιοχές που υποστηρίζει. Αρχικά οι τιμές της είναι σημαντικά φθηνότερες από των μεγάλων παρόχων. Στην Inalan η 200 σύνδεση κοστίζει 28 ευρώ το μήνα και η 1000 48 ευρώ το μήνα. Τελικές τιμές με ΦΠΑ. Επιπλέον, δεν σε δεσμεύει με συμβόλαια και αν θε να προσθέσει, διαθέτουν και πακέτα με χρόνο ομιλία προ κινητά και εξωτερικό. Όμω, το σημαντικότερο είναι πω πρόκειται για σύγχρονε συνδέσει. Δηλαδή, προσφέρουν ακριβώ την ίδια ταχύτητα σε download και upload. Αυτό δεν το προσφέρει κανένα μεγάλο πάροχο. Πλην πανάκριβων εταιρικών συνδέσεων. Το upload έχει τεράστια σημασία στην εποχή μα. Όχι μόνο για εμά που είμαστε YouTubers, αλλά ουσιαστικά για του περισσότερου χρήστε στο Ιντερνετ. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα γι' αυτό στη συνέχεια του βίντεο. Δε από το σύνδεσμο στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο αν η InAlan υποστηρίζει την περιοχή σου ή αν πρόκειται να την υποστηρίζει στο επόμενο διάστημα και διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει. Πόσο γρήγορο download χρειάζομαι, Σω σου φανεί παράξενο, αλλά σε έναν βαθμό θα συμφωνήσουμε με τον m 4080. Τη σήμερα ημέρα το download δεν έχει τη σημασία που είχε κάποτε. Και η πλειονότητα των χρηστών δεν θα δουν τρομερή διαφορά. Ανάμεσα σε μία πενηντάρα και μία χιλιάρα σύνδεση στο Ιντερνετ. Α εξηγηθούμε πριν παραξηγηθούμε. Αρχικά, η ταχύτητα στο Ιντερνετ έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια να παίζει ρόλο για το πόσο γρήγορα πλοηγούμε στι σελίδε. Είτε δεκάρα σύνδεση έχει, είτε χιλιάρα, όλα τα site ουσιαστικά το ίδιο γρήγορα θα φορτώνουν. Η ταχύτητα στο Ιντερνετ δεν κάνει επίση τεράστια διαφορά όσον αφορά το online gaming. Εκεί μα ενδιαφέρει κυρίω το ping, που εξαρτάται από διάφορου παράγοντε. Ενδεχομένως το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Εκεί που θα δούμε τεράστια διαφορά είναι στο κατέβασμα μεγάλων αρχείων. Ας πούμε, υποθετικά μιλώντας, πως θέλει να κατεβάσεις το Guardians of the Galaxy Volume 3 στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Ανάλυση 4K, πανίψιλο bitrate, 5,1 Dolby Atmos, HDR, τα πάντα όλα. Ένα φίλο μου, δεν το ξέρει, είναι από το χωριό, βλέπει πως στον όρμο των πειρατών η ταινία σε αυτήν την ποιότητα έχει μέγεθο 26,57 GB. Μία καλή 50 σύνδεση στην πράξη κατεβάζει γύρω στα 5 MB το δευτερόλεπτο. Για να κατεβάσει την ελόγω ταινία στην λόγω ποιότητα, θα χρειάζεσαι σχεδόν 91 λεπτά στην καλύτερη των περιπτώσεων. Με χιλιάρα σύνδεση η ίδια ταινία στην ίδια ποιότητα θεωρητικά θα κατέβαινε μέχρι και 20 φορέ ταχύτερα. Δηλαδή σε 4,5 λεπτά. Αν δεν μα πιστεύει, κάνε τα μαθηματικά. Θα περιμένουμε. Ή μπορεί να κάνει παύση στο βίντεο και να μελετήσει αυτό Excel. Ό,τι σου είναι πιο εύκολο. Τώρα, αν είχε προνοήσει να κατεβάσει εκ των προτέρων την ταινία, όλα καλά. Αν όμω ήθελε να τη δει εδώ και τώρα, το να περιμένει μια μισή ώρα με την πεντάρα σύνδεση είναι παράλογο θα πρέπει να βρει να δει μία άλλη ταινία μέχρι να κατέβει τον Guardians of the Galaxy. Όμω, για να προλάβω όλου όσου ήδη γράφετε στα σχόλια, αυτό παράδειγμα δεν βγάζει νόημα. Αρχικά, μόνο και μόνο κάνοντα εκπτώσεις στο bitrate, μπορεί να βρει την ίδια ταινία με μέγεθο 5,11 GB. Και μιλάμε ακόμα για ανάλυση 4K, HDR και ξακάναλο ήχο. Στι περισσότερε οθόνε δεν θα παρατηρήσει καμία διαφορά. Αν σκοπεύει να δει την ταινία στο κινητό σου ή σε κάποιο λάπτοπ με οθόνη Full HD, αρκεί να κατεβάσει το αρχείο με ανάλυση 1080p. Θα το βρει από 1,3 GB. Αυτό το αρχείο στην 50 σύνδεση θα κατέβει μέσα σε λιγότερα από 5 λεπτά. Στη χιλιάρα θεωρητικά σε 14 δευτερόλεπτα. Τώρα, άμα δεν αντέχει ούτε 5 λεπτά, τι να πω. Λυπάμαι την κοπέλα σου. Όμως το ακόμα σημαντικότερο επιχείρημα είναι πως οι περισσότεροι χρήστες δεν κατεβάζουν πλέον ταινίες από Torrent. Γιατί να μπουν στον κόπο να χάνουν χρόνο και να τρώνε χώρο στο δίσκο όταν υπάρχει το streaming video. Κάποιοι λίγοι κάνουν συλλογή, οι περισσότεροι όμως δεν νοιάζονται. Υπάρχουν υπηρεσίε όπω το Netflix και το Amazon Prime Video. Εφαρμογέ όπω το Kodi και το στρέμιο. Ουσιαστικά μπορούμε να βρούμε όποια ταινία θέλουμε, λίγο πολύ σε όποια ποιότητα θέλουμε. Το ίδιο το Netflix για 4K Ultra HD streaming αναφέρει προτινόμενη ταχύτητα σύνδεσης 15 Mbps. Αυτό σημαίνει πως με μία πεντάρα σύνδεση μέχρι και τρεις χρήστες μπορούν να βλέπουν ταυτόχρονα Netflix, ο καθένας από τη δική του συσκευή, με full ποιότητα. Με μία κατοστάρα σύνδεση μέχρι και έξι χρήστες μπορούν να κάνουν streaming από διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα στο ίδιο επίπεδο ποιότητας. Για τον μέσο χρήστη, το πιο προφανές σενάριο που χρειάζεται υψηλή ταχύτητα download είναι η εγκατάσταση παιχνιδιών μέσω ίντερνετ. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία για την εγκατάσταση χρειάζεται να κατεβάσουμε πάνω από 100 GB. Ή μπορεί κάποιο παιχνίδι να απαιτεί ένα μεγάλο update πριν ξεκινήσει. Ειδικά στο δεύτερο σενάριο, σκέψου εσύ και δύο τρεις φίλοι σου να συναντήσετε ηλεκτρονικά για να παίξετε multiplayer. Και επειδή όλοι σας εργάζεστε, να καταφέρνετε μόνο μια φορά την εβδομάδα να συναντηθείτε. Εκεί λοιπόν που έχει έρθει Σαββατοκύριακο, ανοίγει το Steam και είσαι έτοιμο να παίξει, ξαφνικά το παιχνίδι που θέλει να έχει ένα υποχρεωτικό update των 15 GB. Στην 50 σύνδεση, ένα τέτοιο update θα ήθελε 51 λεπτά. Και όχι, δεν έχουμε όλη το Steam ανοιχτό συνεχώ στον υπολογιστή για να κάνει τα update στο background. Άρα λοιπόν, τι ισχύει. Έχει δίκιο ο noname 4080 πω οποιαδήποτε σύνδεση, αν τη κατοστάρα, είναι άχρηστη για έναν μεμονωμένο χρήστη αν δεν ασχολείται με το gaming. Όχι ακριβώ. Γιατί δεν αναλύσαμε καθόλου ένα εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα. Τον παράγοντα upload. Η διαφορά upload και download. Ο μέσο χρήστη, όταν μιλάει για μία σύνδεση στο Ιντερνετ, μιλάει για τη δυνατότητα download. Πόσο γρήγορα μπορεί να κατεβάσει δεδομένα από το Ιντερνετ. Αυτή ήταν μία απόφαση που πήραν συλλογικά οι πάροχοι από νωρί στην ιστορία του ευρυζωνικού Ιντερνετ. Βλέπετε, για να κατεβάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία από το Ιντερνετ, πρέπει πρώτα ο υπολογιστή μα να στείλει κάποιε πληροφορίε προ κάποιο σερβερ. Για τι περισσότερε χρήσει του Ιντερνετ, ο όγκο τη πληροφορία που χρειάζεται να στείλει ο υπολογιστή μα είναι πολύ μικρό. Γι' αυτό στι περισσότερε συνδέσει το upload είναι μόλι το 1 δέκα του download ή και χαμηλότερο. Ήταν ένα μέτρο για εξοικονόμηση εύρου Μάλιστα, αν ανεβάζει ένα μεγάλο αρχείο από τη σύνδεσή σου και πιάνει όλο το upload, θα παρατηρήσει πω ακόμα και οι σελίδε θα φορτώνουν εξαιρετικά αργά διότι ακόμα και η απλή πλοή στο ίντερνετ χρειάζεται ένα ελάχιστο διαθέσιμο upload. Πόσο μάλλον σε μια οικογένεια που μπορεί 4 ή 5 μέλη να χρησιμοποιούν την ίδια πεντάρα σύνδεση. Ένα να ανεβάζει ένα βίντεο και να μπουκώνει το upload, η σύνδεση θα σέρνεται για όλου. Στι 24 DSL το upload είναι μόνο 1 Mbps. Αυτό ανεξάρτητα από ταχύτητα στην οποία συγχρονίζει το router όσον αφορά το download. Δηλαδή, αν η σύνδεσή σου συγχρονίζει στα 10 Mbps και κατεβάζει με 1 Mbps δευτερόλεπτο, θα ανεβάζει μόνο με 100 KB δευτερόλεπτο. Σε VDSL και Fiber, ορισμένοι πάροχοι παρέχουν ακριβώ το 10% σαν upload. Η 30 VDSL έχει 3 Mbps upload. Η 1000 Fiber έχει 100 Mbps upload. Άλλοι πάροχοι έχουν τόσο καλά κρυμμένα αυτή την πληροφορία που δεν μπορέσαμε να τη βρούμε καθόλου μέσα στο Ιντερνετ. Το πρόβλημα είναι πω το Ιντερνετ δεν είναι πλέον αυτό που ήταν στην αλλαγή του αιώνα όταν άρχισαν οι ευεζωνικές συνδέσεις να είναι διαθέσιμες για όλους. Σήμερα το upload έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Η σημασία του upload. Αρχικά δεν θα μιλήσουμε καθόλου για τις ανάγκες των επαγγελματιών. Ναι, ένας YouTuber πρέπει να ανεβάσει ένα αρχείο πολλαπλό γιγαμπάιτ για κάθε βίντεο που θέλει να δημοσιεύσει. Άλλα είδη επαγγελματιών ανταλλάσσουν τεράστια αρχή μέσω ίντερνετ καθημερινά. Θυμίζω πως μόνο για 10 ψωρο Mbps περισσότερο στο upload κατέληξα να περάσω ολόκληρη Οδύσσια με τον πάροχο μου στη Γερμανία. Τέσσερα βίντεο έβγαλα για αυτό το θέμα. Ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω. Και όταν τους έκανα ερώτηση για υψηλότερο upload, για σύγχρονη σύνδεση 500-500 Mbps, ήθελα να με χρεώσουν 1.600 ευρώ την εγκατάσταση και 800 ευρώ το μήνα με συμβόλαιο για 5 χρόνια. Στην Ελλάδα, στο δίκτυο της Συναλάν, θα μπορούσα να έχω σύγχρονη χιλιάρα σύνδεση με χιλιάρια upload με 48 ευρώ το μήνα. Ή και ακόμα φθηνότερα, αν πετύχει πετύχαινα κάποια προσφορά. είναι να μην του βρίζω του Γερμανού. Εδώ ακόμα και η fiber του δεχόμενου συνδέσει, όπου είναι διαθέσιμε στην πόλη μου, μέχρι 200 200MB upload δίνουν. Όμω ακόμα και για το μέσο χρήστη, που δεν σκοπεύει ποτέ να ανεβάσει βίντεο στο YouTube, το TikTok ή οπουδήποτε αλλού, το upload έχει πλέον τεράστια σημασία. Για δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι οι βιντεοκλήσει. Από το 2020 και ύστερα, για του γνωστού λόγου, όλο και περισσότερε εταιρείε άρχισαν να επιτρέπουν την εργασία από το σπίτι. Και πολλέ από αυτέ το επιτρέπουν ακόμα σαν επιλογή. Αν θέλεις να κάνει υψηλή ποιότητα βιντεοκλήση, είναι απαραίτητο να έχει μεγάλο upload. Αλλιώ οι άλλοι χρήστε θα σε βλέπουν με ποιότητα πατάτε. Ή το βιντεό σου θα κολλάει και θα κόβεται συνεχώ. Για εμένα όμω, ακόμα σημαντικότερο είναι το Cloud Backup ειδικά όσον αφορά βίντεο και φωτογραφίες. Το έχουμε πει χίλιες φορές και θα το λέμε μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αρχεία που θέλεις να παραμείνουν ασφαλή, πρέπει να τα έχεις ταυτόχρονα αποδικευμένα σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά μέρη. Και ιδανικά το ένα από αυτά να είναι σε μια υπηρεσία cloud. Το πιο απλό σενάριο. Έχεις ένα Android κινητό μπορεί να επιλέξει όλε οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βγάζεις να αποθηκεύονται αυτόματα στο Google Photos. Και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνεται μόνο όταν συνδέεσαι μέσω Wi-Fi για να μην σου τρώει τα δεδομένα αν δεν έχει απεριόριστα. Οι προσωπικέ φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβάμε είναι εκ των πραγμάτων αναντικατάστατα. Με το αυτόματο backup στο cloud, ό,τι και αν συμβεί στο κινητό σου, αν χαλάσει, αν βραχεί, αν το χάσει, αν στο κλέψουν, οι φωτογραφίες και τα βίντεο σου θα είναι πάντα ασφαλή. Ω εκ τούτου, το upload έχει τεράστια σημασία για οποιονδήποτε χρηστή τραβάει φωτογραφίε και βίντεο με το κινητό του. Εκτό άμα δεν σε πειράζει το να χάσει το βίντεο με τα πρώτα βήματα του παιδιού σου. Σιγά τα αυγά με το άχρηστο. Ένα χρόνο του πήρε Το πολύ πολύ, κάνει κι άλλο παιδί. Έτσι λοιπόν, στην επόμενη σύνδεση στο Ιντερνετ, δε πώ είναι το upload που σου προσφέρουν. Αν ο πάροχο σου ενδιαφέρει δεν το αναγράφει καθόλου, ρώτα τι πωλήσει. Αν και για να μην το αναφέρει, δεν παίζει να είναι συμμετρικό. Οπότε βρες άλλο πάροχο που να αναφέρει αυτή την πληροφορία. Και αν ζει σε περιοχή που υποστηρίζει την Inna μην το σκέφτεσαι καθόλου. Και θα σου κοστίσει πολύ φθηνότερη σύνδεση και θα έχει πενταπλάσιο με δεκαπλάσιο upload σε σύγκριση με οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγάλου παρόχου. Δε το link στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Γνωρίζετε πόσο upload έχει η σύνδεσή σα. Έχετε συναντήσει περιορισμού στη χρήση σα του Ιντερνετ λόγω χαμηλό upload. Έχετε να προτείνετε άλλε χρήσει που θα αφορούσαν το μέσο χρήστη και χρειάζονται upload? Πείτε μα στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αριστερά θα δει δύο από τα βίντεό μου με τα απίστευτα προβλήματα που είχα με τον κατανόημα στο πάροχο. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, εσένα θα έπρεπε να σου απαγορεύσουν εντελώ το upload. Ειδικά για φωτογραφίε. Το να ανεβάζει τη φάτη στο Ιντερνετ είναι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Είμαι ο Άγγελο Χειρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.